Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσουν αγρότες κτηνοτρόφοι του Βορείου Εύρου. Ποια είναι τα αιτήματά τους? Η κομματική οργάνωση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του ΚΚΕ αναπτύσσει πολύμορφη δραστηριότητα σε όλη την περιοχή τις ημέρες αυτές. Ποιες επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν στην Ορεστιάδα? Εθελοντική αιμοδοσία στις Καστανιές. Ποια ήταν η προσέλευση? Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 5η 26 Ιανουαρίου. Σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσουν αγρότες κτηνοτρόφοι του Βορείου Εύρου με αίτημα το αυξημένο κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές στα προϊόντα τους. Την 3η 31 Ιανουαρίου στις 11 το πρωί, οι συμμετέχοντες στην διαμαρτυρία με τα αγροτικά τους μηχανήματα θα συγκεντρωθούν στην κεντρική πλατεία Ορεστιάδας. Τελικά θα συντονιστεί με τους υπόλοιπους αγρότες κτηνοτρόφους η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Εύρου η Ενότητα και τα μέλη της ή και μεμονωμένοι αγρότες θα βγάλουν τα τρακτέρ την 3η 31 Ιανουαρίου στις εισόδους της πόλης και με τη φυσική τους παρουσία οι ενδιαφερόμενοι των κλάδων θα κάνουν συλλαλητήριο διαμαρτυρία στην κεντρική πλατεία Ορεστιάδας. Για πρώτη φορά στις συσκέψεις που έχουν κάνει μέχρι σήμερα, πρώτη φορά είναι ότι ήταν. Αυτός ο κόσμος που ήταν όλοι σχεδόν νέοι. Συζητήθηκαν τα προβλήματα. Από εκεί πέρα έγινε μια συζήτηση όσον αφορά για τις κινητοποιήσεις. Καθένας είπε την άποψή του. Βέβαια πάντα πρέπει να πούμε ότι συντονιζόμαστε με τις υπόλοιπες αγρότες και κτηνοτρόφους στην υπόλοιπη την Ελλάδα. Συζητήσαμε, σας είπα, το θέμα των κινητοποιήσεων και αποφασίστηκε για τις 31 του μηνός ημέρα Τρίτη και ώρα 11 η ώρα θα γίνει ένα συλλαλητήριο με αγροτικά μηχανήματα στην πλατεία της Ορεστιάδος. Με την ευκαιρία που μου δίνεται θέλω να καλέσω όλους τους αγρότες, συναδέλφους και κτηνοτρόφους να βρίσκονται την Τρίτη 11 η ώρα 31 του μηνός στην πλατεία της Ορεστιάδος για το συλλαλητήριο. Καλό είναι όσοι μπορούν να πάρουν και να βγουν με τα αγροτικά τους μηχανήματα, με τα τρακτέρ. Τόπος προς συγκέντρωσης θα είναι στις εισόδους της πόλης Ορεστιάδος, μία στο βορρά και μία στην είσοδο της πόλης από το Χειμώνιο. Εκεί θα γίνουν οι συγκεντρώσεις των τρακτέρ και όλοι μαζί σε συντονισμό θα κατευθυνθούμε στην πλατεία της Ορεστιάδος που θα γίνει το συλλαλητήριο και βέβαια εκεί θα πάρθουν και ανάλογες αποφάσεις. Πήραμε σήμερα απόφαση για μια δράση ώστε να γίνει κινητοποίηση στην πλατεία της Ορεστιάδος την 3η 31 του μηνός 11 η ώρα. Τα αιτήματά μας, όπως τα έχουμε θέσει και τα θέσανε και οι συνάδελφοι αγρότες στη σημερινή σύσκεψη, ήταν το υψηλό κόστος παραγωγής, τα προβλήματα που δημιουργεί η νέα ΚΑΠ, οι τιμές που όσο πάνε πέφτουν και θα έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα την επόμενη χρονιά και φυσικά το υψηλό κόστος που δημιουργείται από την ενέργεια. Στο μεταξύ θα γίνει και περιοδία στα χωριά για τον συντονισμό των κινητοποιήσεων. Αποφασίστηκε ακόμα να κάνουμε και περιοδία στα χωριά, τουλάχιστον στα μεγάλα τα χωριά, μια επιτροπή να ενημερώσει τους αγρότες για τα προβλήματα και να γίνει και μια συζήτηση ώστε να καταλάβουν ότι μόνο με τους αγώνες μπορούμε να κερδίσουμε κάποια πράγματα που είναι για την επιβίωσή μας. Η συμμετοχή, παρότι δεν ήταν πολύ ενθαρρυντική από άποψη συμμετοχής, ήταν αυτό που μας έδωσε κουράγιο ήταν ότι αποτελούν κυρίως από νέο κόσμο. Αυτό δίνει μεγάλο κουράγιο και στους συλλόγους αλλά και στην Ομοσπονδία ώστε να συνεχίσουν τον αγώνα μας και να κοινωνήσουμε τα προβλήματά μας με τους τρόπους που γνωρίζουμε, όπως και η κινητοποίηση που θα γίνει την Τρίτη. Καλούμε εμείς ως Αγροτικό Σύλλογος Ορεστιάδος όλους τους συνάδελφους αγρότες να είναι την Τρίτη με τα αγροτικά τους μηχανήματα στην πλατεία Ορεστιάδας, να μας στηρίξει η τοπική κοινωνία καθώς είμαστε μέλη της τοπικής κοινωνίας, να παλέψουμε ότι αν βγει ο αγρότης κερδισμένος θα βγει και η Ορεστιάδα. Στην αρχή οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη ήταν επιφυλακτικοί για τις φετινές κινητοποιήσεις. Υπήρχε μια παγωμάρα μπορώ να πω. Βέβαια η παγωμάρα αυτή υπάρχει γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Από το βάρος των προβλημάτων δημιουργήθηκε αυτή η παγωμάρα και σου λέει
και οι περισσότεροι δεν έχουν μάθει, η αλήθεια να είναι, να αγωνίζονται γιατί, και δεν έχουν καταλάβει το νόημα του αγώνα. Ο αγώνας έχει αυτό το νόημα, ότι απαλεύεις, αγωνίζεσαι να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Πρέπει να το καταλάβει όλος ο κόσμος. Κακώς βέβαια για μένα υπάρχει αυτή η παγωμάρα. Εν πάση περιπτώσει εμείς προσπαθούμε, οι αγροτικοί σύλλογοι, η Ομοσπονδία προσπαθούμε να δώσουμε πώς το λένε, ένα ζέσταμα, να ζεστάνουμε τους αγρότες, συναδέλφους αγρότες και κτηνοτρόφους, ούτως ώστε να ξεκινήσουν να συμμετέχουν στους αγώνες. Η Κομματική Οργάνωση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το ΚΚΕ, αναπτύσσει πολύμορφη δραστηριότητα σε όλη την περιοχή τις ημέρες αυτές. Στόχος είναι η διάδοση των θέσεων του κόμματος. Στο πλαίσιο αυτό, μέλη της Τομεακής Επιτροπής Εύρου, με επικεφαλής τον Κώστα Ζαλουφλή, επισκέφθηκε σήμερα την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ορεστιάδας. Επισκέψεις σε υπηρεσία της Ορεστιάδας πραγματοποιεί τις ημέρες αυτές κλιμάκιο της τοπικής επιτροπής του ΚΚΕ. Στο πλαίσιο αυτό, επισκέφθηκαν σήμερα την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ορεστιάδας και συνομίλησαν με τους εργαζόμενους. Στα πλαίσια της καμπάνιας που έχει ξεκινήσει η Κεντρική Επιτροπή με το κάλεσμα που έχει εκδώσει για συστράτευση και συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα ως απάντηση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός με την ενέργεια, με την ακρίβεια. Επισκεφτήκαμε σήμερα και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ορεστιάδας να συναντηθούμε με τους εργαζόμενους για να ενημερωθούμε και για τα προβλήματά τους αλλά και για να ενημερώσουμε για τις θέσεις του κόμματος, για τις εξελίξεις και την πρόταση για την επίλυση αυτών. Ως Κομμουνιστικό Κόμμα θεωρούμε τις υπηρεσίες της πυροσβεστικής, την πυροπροστασία, την πυρασφάλεια πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για την ασφάλεια και την ζωή των πολιτών και στη Βουλή και στα Δημοτικά Συμβούλια και στο κίνημα έχουμε προσπαθήσει πάρα πολλές φορές να επιλύσουμε τα προβλήματα αυτά. Είτε έχει να κάνει με προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι εργαζόμενοι, όπως είναι η ακρίβεια, όπως είναι η ενέργεια, όπως είναι εργασιακά και αφορούν και τα συνδικαλιστικά τους ίδιους τους πυροσβέστες, που έχει να κάνει με την κατάργηση των το 13ο, 14ο μισθού λόγω μνημονιακών δεσμεύσεων, είτε το αίτημά τους για την εισαγωγή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά, αλλά και υπηρεσιακά προβλήματα που έχει και η συγκεκριμένη υπηρεσία με την υποστελέχωση, με το κτηριακό πρόβλημα που είναι ένα διαχρονικό θέμα για όλες τις υπηρεσίες της χώρας και γενικότερα την υποβάθμιση που έχει οδηγήσει έχουν οδηγήσει όλες οι κυβερνήσεις στις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Εμείς καλούμε και τους εργαζόμενους στις πυροσβεστικές υπηρεσίες, αλλά και όλους τους εργαζόμενους της περιοχής, μέσα και από την εμπειρία που έχουν αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια με τους νόμους και τις εφαρμογές και την υποβάθμιση και την υποχρηματοδότηση που έχουν φέρει όλες οι κυβερνήσεις, να στηρίξουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, να συστρατευτούν μαζί μας και με όρους κινήματος αλλά και στις εκλογές, να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο μέλλον και για τους ίδιους εργαζόμενους της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και για τους πολίτες της περιοχής που βιώνουν δυστυχώς την εγκατάλειψη και το έχουμε ζήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια και με τις φωτιές και με τις πλημμύρες που οι υπεράνθρωπες προσπάθειες του προσωπικού πυροσβεστικών υπηρεσιών δεν μπορούν να καλύψουν αυτές τις ανάγκες και κινδυνεύουν και ζωές όπως έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια. Ως Κομμουνιστικό Κόμμα θα συνεχίσουμε αυτές τις επισκέψεις. Προσπαθούμε να ενημερώσουμε τους πολίτες για τις θέσεις μας απέναντι στις εξελίξεις και καλούμε άλλη μια φορά να στηρίξουν το Κομμουνιστικό Κόμμα μπροστά και στις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, και στις δημοτικές και στις περιφερειακές, ώστε πιο οργανωμένα και πιο συγκροτημένα ο λαός να δώσει την απάντησή του στα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Στα προβλήματα του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ορεστιάδας αναφέρθηκε ο Σταμάτης Γκατζίδης μετά την επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε εκεί. Ο κ. Γκατζίδης μίλησε για απαξίωση του θεσμού, καθώς καταγράφονται πολλά προβλήματα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Επισκεφθήκαμε σαν κομματική οργάνωση Ορεστιάδας με αντιπροσωπεία το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, που είναι ένας σημαντικός θεσμός και πολλοί ενήλικες καταφέρνουν να πάρουν, που δεν είχαν πιο μπροστά, τα έφερε η ζωή έτσι, να μην έχουν πάρει το πτυχίο του γυμνασίου. Είναι σημαντικός θεσμός αυτός, αλλά πραγματικά δεν περιμέναμε κι εμείς οι ίδιοι να δούμε τέτοια τραγική κατάσταση. Η χρονιά ξεκίνησε 13 Δεκεμβρίου. Δηλαδή χάθηκε ο Σεπτέμβρης, ο Οκτώβρης, ο Νοέμβρης, σχεδόν και ο μισός Δεκέμβρης. Και αυτή τη στιγμή υπολειτουργεί. Τα προβλήματα είναι τρίτοκοσμικά. Τι να σας πω.
Πρώτα-πρώτα, χρηματοδότηση. Όπως μας είπαν, έχουν να χρηματοδοτηθούν 5 χρόνια. Ζούνε από τη βοήθεια του Δήμου, από τις άλλες σχολικές μονάδες που θα τους δώσουν έπιπλα, θα τους δώσουν χαρτί για το πολύγραφο, για το φάξ και για αυτά, ας πούμε. Τραγική κατάσταση, τα οικονομικά τους. Μετά, η πληρωμή των εργαζομένων. Όχι κάθε μήνα. Λες και αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ανάγκες να ψωνίσουν κάθε Σαββατοκύριακο. Μία φορά το χρόνο, 2 φορές το χρόνο, μαζεμένα, μια κατάσταση απαράδεκτη. Πώς να την περιγράψουμε. Με τους εργαζόμενους λοιπόν έτσι. Τώρα, τα μαθήματα. Λοιπόν, οι καθηγητές δεν ήρθαν. Οι πρώτοι που κάνανε αιτήσεις έχασαν το τρένο, λέει, γιατί συμπληρώθηκε ένας μήνας και το ΠΙΣ δεν τους έδωσε τη βεβαίωση για να πάνε να εγγραφούν και να ξεκινήσουν τα μαθήματα. Πάνε αυτοί. Και οι δεύτεροι κινδυνεύουν, πάλι δεν ξανασυνεδρίες. Πρωτοφανή πράγματα. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη και εμείς καλούμε και τους ίδιους εργαζόμενους και τους μαθητές και την ΒΙΤΕΛΜΕ και όλες τις ΕΜΕ, γιατί αυτά τα προβλήματα είναι πανελλήνια, να ξεσηκωθούν και να απαιτήσουμε σύγχρονη λειτουργία του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας. Συνεχίζεται η προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των Ελλήνων με στόχο να αυξηθούν οι εθελοντές αιμοδότες στη χώρα μας. Σήμερα πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στις Καστανιές με τους κατοίκους του χωριού να προσφέρουν 5 λεπτά από το χρόνο τους. Στην αρχή της Ελλάδας, Καστανιές βρέθηκε η μονάδα κινητής αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, προκειμένου οι κάτοικοι να προσφέρουν στην εθελοντική αιμοδοσία. Στην πρόσκληση, οι εθελοντές αιμοδότες των Καστανιών ανταποκρίθηκαν για ακόμη μία φορά. Το θεωρώ χρέος το να δίνουμε αίμα. Είναι κάτι απλό. 5-10 λεπτά από τη ζωή μας. Είστε χρόνια αιμοδότης? Τα τελευταία 3-4 χρόνια περίπου. Ενισχύεται και το χωριό με την πράξη σας. Ναι. Πρέπει. Χρειάζεται. Όποιος μπορεί να πάει να δώσει αίμα, δεν είναι κάτι. Είναι ευχάριστη η εμπειρία. Όποιος μπορεί να δίνει. Είναι κάτι το οποίο δεν παίρνει πολύ χρόνο. Και προσφέρουμε στον συνάνθρωπο. Ο αριθμός των αιμοδοτών στις Καστανιές τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μείωση λόγω και της μείωσης του πληθυσμού. Οι αιμοδοσίες γίνονται 2 φορές το χρόνο. Δυστυχώς η πορεία είναι ευθύνουσα, ιδιαίτερα μετά τον κορονοϊό. Είμαστε αισιόδοξοι, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Εθελοντικό το έργο. Αναμένουμε. Αναμένουμε συμμετοχή περισσότερη. Υπάρχουν μέλη του συλλόγου που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Καστανιών, συνήθως είναι στρατιωτικοί, αστυνομικοί, από τα σώματα ασφαλείας. Δυστυχώς νέα μέλη δεν έχουμε τελευταία. Με αποτέλεσμα σιγά σιγά ο αριθμός να μειώνεται, γιατί μετά από κάποια ηλικία δεν μπορείς να είσαι εθελοντής αιμοδότης. Νομίζω ότι είναι γενικότερο το θέμα με την επαρχία και όχι μόνο με τον αιμοδοτικό σύλλογο. Φθήνουσα η πορεία στην επαρχία σε όλα, φθήνουσα και στην αιμοδοσία. Πολύ καλά. Μια χαρά. Δίνετε χρόνια αίμα? Πολλά. Από το Πανεπιστήμιο. Είναι χρέος του κάθε άλλη να προσφέρει όσο μπορεί. Καθήκον μας. Βλέπουμε όμως ότι μειώνεται εδώ στο χωριό η αιμοδοσία. Ναι, μειώνεται και ο πληθυσμός. Μεγαλώνει ο κόσμος, γερνάνε, παίρνουν πολλά φάρμακα και αποκλείονται από την αιμοδοσία. Όταν πραγματοποιούνται αιμοδοσίες, ο τοπικός σύλλογος προσπαθεί να ενημερώσει τα μέλη, αλλά και τους αιμοδότες γενικότερα, ώστε να προσφέρουν λίγο από το χρόνο τους για τον συνάνθρωπο που έχει ανάγκη. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχει μια ομάδα του συλλόγου που ενημερώνεται όσοι έχουν λογαριασμό και από εκεί και πέρα για τους πιο παραδοσιακούς υπάρχει ανακοίνωση στο χωριό, αφήσω κόλλη στα καφενεία και με αποτέλεσμα να ενημερώνονται σχεδόν όλοι, όλα τα μέλη του συλλόγου. Το Follow Green Δήμο Ορεστιάδας καλεί κάθε νοικοκυριό να ενημερωθεί για το πώς μπορεί με απλές κινήσεις να περιορίσει την άσκοπη κατανάλωση ενέργειας. Με μικρές αλλαγές στον τρόπο που λειτουργούμε στην καθημερινότητά μας, καταφέρνουμε να μην επιβαρύνουμε το περιβάλλον με περιττές σπατάλες. Λάβε μέρος στο Green Mission Εξοικονόμηση Ενέργειας στο σπίτι και κέρδισε ένα Follow Green ημερολόγιο. Κάθε μήνα, μία νέα πράσινη αποστολή βρίσκεται στη διάθεση των δημοτών για να προσφέρει εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε θέματα ανακύκλωσης καθώς και υπέροχα δώρα. Ο χρήστης για να λάβει τους πόντους επιβράβευσης καλείται να ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα βήματα της πράσινης αποστολής Green Mission και να δηλώσει συμμετοχή στην τρέχουσα κλήρωση. Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στην κλήρωση. Η ανάδειξη του νικητή ή της νικήτριας της κλήρωσης θα πραγματοποιείται με τη μέθοδο της ηλεκτρονικής επιλογής τυχαίου αριθμού. Το δώρο θα αποστέλλεται στο χώρο της επιλογής
του νικητή ή της νικήτριας μέσω εταιρείας Courier ύστερα από ταυτοποίηση των στοιχείων του νικητή ή της νικήτριας. Απαραίτητη προϋπόθεση μιας έγκυρης συμμετοχής είναι η ολοκλήρωση των στόχων του Green Mission με παράλληλη εξαργύρωση των απαιτούμενων πόντων στην ενεργή κλήρωση. Αντίστροφα, μετράει ο χρόνος για χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες οι οποίες αναμένουν την ετοιμιγορία της ΑΔΕ προκειμένου να ενημερωθούν για το ύψος του ποσού που θα πρέπει να επιστρέψουν στο ελληνικό δημόσιο και αυτό θα είναι το σύνολο της κρατικής ενίσχυσης ή μέρος αυτής. Με βάση την υπάρχουσα ρύθμιση στις 31 Ιανουαρίου εκπνέει η προθεσμία για την εφάπαξ επιστροφή των ποσών της κρατικής ενίσχυσης από όσους δεν τήρησαν τους όρους χορήγησης της επιστρεπτέας προκαταβολής. Η ΑΔΕ δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει την αποστολή των νέων σημειωμάτων της επιχείρησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί σε αρκετές περιπτώσεις, τα οποία δεν αντιμετωπίζονται ούτε με την τελευταία απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία τροποποιήθηκαν οι όροι της επιστρεπτέας προκαταβολής για τη ρήτρα διατήρησης του προσωπικού. Η συγκεκριμένη απόφαση εκδόθηκε προκειμένου να καλυφθούν επιχειρήσεις με τυπικές παραβάσεις και να γλιτώσουν από την εφάπαξ και έντοκη επιστροφή του 100% της οικονομικής ενίσχυσης. Με βάση το νέο σκηνικό που έχει διαμορφωθεί, οι αρμόδιοι παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών έχουν στο τραπέζι σενάριο για νέες διορθώσεις και παράταση της προθεσμίας για την εφάπαξ επιστροφή των ποσών της επιστρεπτέας προκαταβολής για όσους τελικά δεν τήρησαν τους όρους της επιστρεπτέας. Παράλληλα, ολοκληρώνεται ο έλεγχος της εγκυρότητας ή μη των δικαιολογητικών που απέστειλαν επιχειρήσεις από τις 30 Δεκεμβρίου 2022 μέχρι το τέλος του μήνα. Η ΑΔΕ θα αποστείλει το καθαριστικό σημείωμα στο προσωπικό λογαριασμό κάθε επιχείρησης και επαγγελματία προκειμένου να ξεκινήσει η πληρωμή του επιστρεπτέου τμήματος του κρατικού δανείου. Η περιήγηση στο Δήμο Ορεστιάδας θα μας οδηγήσει στο Λαογραφικό Μουσείο του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυπρίνου. Σαν και μαυρό